Τον κανόνα εξαιρείται ένα μικρό νησί, η Λειψή. Στους Λειψούς υπάρχει και μία εκκλησία, η Παναγία του Χάρου. Εδώ και χρόνια σε αυτή την εκκλησία συμβαίνει κάτι μοναδικό. Οι κάτοικοι το Πάσχα εναποθέτουν στην εικόνα κρίνους, οι οποίοι ξεραίνονται, αλλά μετά από 5 μήνες ανθίζουν. Στο βόρειο ανατολικό τμήμα της Δωδεκανήσου, στην επαρχία Καλύμνου, στο Δήμο Λειψών, η Λειψή. Ένα νησάκι ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο. Ανέμορφο νησάκι, μικρό νησάκι. Έτσι, ναι, με 700 κατοίκους. Με 700 κατοίκους, ε. Βέβαια, έχουμε το προνόμιο καταρχήν να είμαστε Δήμος και δεύτερο είμαστε ένα από τα ελάχιστα, για να μην πω το μοναδικό, από τα ελάχιστα νησιά της περιοχής που αντί να μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνεται. Γιατί σημαίνει αυτό, έχουμε πολλούς πολυτεκνούς, ο κόσμος μένει στο νησί, ενώ σε άλλα νησιά φεύγει, πάει στην Αθήνα ή στα μεγάλα κέντρα, εμάς εδώ πέρα στο νησί ο κόσμος μένει. Η Λειψή είναι 700 κάτοικοι και σημασία δεν έχει ότι είναι 700 κάτοικοι, είναι ότι κάναμε τους 500-700 σε μια δεκαετία, με 135 παιδιά παρακαλώ στα 3 σχολεία και χωρίς έναν οικονομικό μετανάστη, χωρίς στοιχείο ρατσισμού. Εμείς λειτουργούμε ολοήμερο δημοτικό σχολείο, παρακαλώ εδώ, πριν το θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας. Έχει φιλαρμονική, έχει ομάδα ποδοσφαίρου που συμμετέχει στο τοπικό πρωτάθλημα, έχει σώμα Ελλήνων οδηγών, έχει τα χορευτικά του, έχει τη θεατρική του ομάδα. Είναι απλές κινήσεις για να δείξουμε ότι τελικά σε αυτή τη χώρα υπάρχει ελπίδα. Απλά λείπει ο σχεδιασμός και λείπει δυστυχώς και κάποια πολλά μυαλά. Γι' αυτό ακριβώς, αν μας έχετε ακούσει, αντιδρούμε στον όρο άγωνα νησιά και λέω δεν υπάρχουν άγωνα νησιά, υπάρχουν άγωνα μυαλά στα Υπουργεία και στο κράτος. Έχουν στηρίξει την όλη τους πορεία σε ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που λέει ότι πρέπει να στηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ιστορία της παραγωγής του τόπου. Δεν θέλουμε πολίτες μαριονέτες για να παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο που άλλοι έχουν σχεδιάσει για 2-3 μήνες για να εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Θέλουμε κοινωνίες 365 ημερών. Αν λοιπόν ανατρέξει κανείς την ιστορία αυτών των τόπων με την παραγωγή τους, τι παρήγαγαν οι άνθρωποι, θα δείτε ότι πολλά μπορεί κανείς να βγάλει στην επιφάνεια. Αν λοιπόν τον τουρισμό τον στηρίξεις σε αυτή την παραγωγή, και το τουριστικό προϊόν θα αναβαθμίσεις και τελικά θα έχεις τους κατοίκους 365 μέρες ζωντανούς. Οι Λειψοί λοιπόν στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στην ιστορία του κρασιού. Το κρασί των Λειψών πήγαινε συστημένο στο Βατικανό την περίοδο της Ιταλικής κατοχής. Να το ξέρετε, η Λειψή την δεκαετία του 50 παρήγαγαν 500 τόνους κρασί. Σε αυτά τα χρόνια κατάφεραν μέσα σε μια δεκαετία να βάλουν 13.000 καινούργια κλίματα εκεί που πήγαν να εξαφανιστούν όλα, λόγω της μετανάστευσης της δεκαετίας του 50. Άρα ελπίδα υπάρχει. Πίσω μας ακριβώς βλέπετε τους αρχιούς, δίπλα το Μαράθι, τα νησιά και τα ξερονησίδες που λέμε και ακριβώς πίσω η Σάμος και στο βάθος η Τουρκία. Πόσο απέχουν από εδώ δηλαδή τα τουρκικά παράλια? Ούτε 12 μίλια. Δεν μ' αρέσει να περιαυτολογώ για τον τόπο μου. Είναι ένας από τους ευλογημένους τόπους που μαζί με τα νησάκια γύρω-γύρω, τα οποία είναι 26 γύρω-γύρω παρακαλώ από τους Λειψούς, αποτελούν ένα από τα αρεότερα μαζί με τους Αρχιούς και το Μαράθι, από τα αρεότερα συμπλέγματα του Αιγαίου. Είναι 60 συνολικά νήσι και βραχονησίδες σε μια έκταση, να σας το πω έτσι, 6 επί 6 μιλίων.
Στους λειψούς πρέπει να έρθει κανείς για να ζήσει την ονειρική γαλήνη του αρχιπελάγους. Αυτό είναι το σλόγγαν που διαφημίζουμε για να δει και να ζήσει αυτή την καθαρή θάλασσα, για να χαρεί τον καθαρό αέρα, τον ήλιο, φρέσκα ψάρια και απόλυτη ησυχία. Μια βασική φρεγάδα με μετάξω τα πανιά, πάνε μόσκαλες και στάλια. Στα νερά σκίζει ο θαλάσσο μάχος το γαλαζιό ουρανό, η μανούλα του στο μόρο. Του φωνάζει στο καλό, τραγουδάνε τα κορίτσια το σκοπό του γυρισμού, μα της θάλασσας οι δρόμοι. Το σύνθημά μας είναι: δεν ζηλεύουμε κανέναν, δεν θέλουμε να μοιάσουμε σε κανέναν, θέλουμε να αποτελέσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο. Ο κάθε νησί πρέπει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό, να αναδείξει την ταυτότητά του. Εδώ λοιπόν έρχεται γιατί έχει ησυχία, γιατί θα απολαύσει, γιατί διατηρούμε ακόμα την παράδοση, γιατί θα απολαύσει κάποια προϊόντα, γιατί έχει πολλές παραλίες. Παρακαλώ, 14 αμμουδερές παραλίες. Καθημερινές εκδρομές με τα καΐκια στα γύρω νησιά, τα οποία διαμορφώνουν φοβερούς, δηλαδή φανταστικούς σχηματισμούς με σπηλιές, με υπόγεια έτσι, ρέματα. Το κυριότερο από τα αξιοθέατα του νησιού μας είναι η Παναγία του Χάρου. Η εκκλησία που βλέπουμε πίσω. Η εκκλησία που βλέπετε, εδώ βρίσκεται η εικόνα της. Το μοναστηράκι της είναι πίσω από το λόφο εκεί. Την έχουμε εδώ πέρα για λόγους ασφαλείας. Γιατί λέγεται Παναγία του Χάρου? Παναγία του Χάρου. Είναι η μοναδική εικόνα στον κόσμο που παρουσιάζει την Παναγία, απεικονίζει την Παναγία να κρατά στα χέρια της το Χριστό εσταυρωμένο. Και επειδή ο εσταυρωμένος έχει σχέση με τον Χάρο, επειδή είναι νεκρός ο Χριστός, λέγεται Παναγία του Χάρου. Εδώ είναι λοιπόν η Παναγία, η εικόνα της Παναγίας μας είναι εδώ πέρα. Είναι ρωσικής τεχνοτροπίας. Την έφεραν το 1600 μία ομάδα μοναχών από το Άγιο Όρος. Το χαρακτηριστικό είναι το θαύμα που κάνει μέχρι και σήμερα. Από το 1943 μία κοπέλα έβαλε πάνω στην, μετά το Πάσχα πάνω στην Παναγία αυτούς τους παρθενόκρινους που έχουμε στα σπίτια μας. Όταν στο πανηγύρι στις 22 Αυγούστου πήγαμε εκεί στην εκκλησία, στο μοναστήρι για να γιορτάσουμε την εκκλησία, είδαμε ότι τα ξερά κρίνα είχαν ξανανθίσει. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και επειδή δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία το πώς ξερά κρίνα ανθίζουν, γι' αυτό έχουμε αποδώσει και λέμε ότι είναι ένα θαύμα της Παναγίας. Από εκείνο τον καιρό μέχρι τώρα κόβω τις κρίνους, βάλω παπά και πάνω. Εσείς κόβετε τους κρίνους? Ναι, και τις διαλέω, πάω και τις διαλέω και τις βάλω παπάδομα μέσα και είναι ένα χρόνο ανημένες. Ένα χρόνο έχει τους κρίνους ναι, επάνω. Ναι, είναι πολύ θαυματουργή. Μπορώ να σας δείξουμε εδώ πέρα την εικόνα, πώς ακριβώς είναι, φαίνεται τα κρινάκια εδώ πέρα, φαίνεται τα κρίνα. Αυτή είναι δηλαδή ναι. Το μήνα Αύγουστο που ναι, αφήσει. Ναι.